Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον παλιόδρομο Κομωτινής Ξάνθης μετά τον οικισμό του κοπτερού στο ύψος των Διοδίων. Από τη σύγκρουση των δύο επιβατικών αυτοκινήτων έχασε τη ζωή του ένας άνδρας 55 ετών, ενώ υπήρξαν και τραυματίες οι οποίοι διεκομίστησαν στο Σεισμανόγλιο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας αναφέρει ότι την 6η Μαρτίου του 2022 και ώρα 10:40 το βράδυ, στο 10ο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ιάσμου Αμαξάδων, δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπό συγκρούστηκε με τοπικά με έτερο δύο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπή και επέβαινε ένας επιβάτης. Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 56χρονου και ο τραυματισμός των άλλων δύο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κομωτινής.